Αλλάζει διαδρομή και ωράρια η καλοκαιρινή γραμμή του αστικού κτέλ Καβάλας, καθώς ανακοινώθηκε και επίσημα το δρομολόγιο για τη γραμμή Περιγιάλη-Μπάτης. Ξεκινάμε ένα καινούργιο δρομολόγιο, το οποίο θα ξεκινάει από το Περιγιάλη και θα καταλήγει στον Μπάτη. Θα επιστρέφουμε από τον Μπάτη προς το Περιγιάλη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του αστικού κτέλ Καβάλας, από την Παρασκευή 17 Ιουνίου ξεκινά η γραμμή Περιγιάλη-Μπάτης και τα δρομολόγια θα έχουν αφετηρία τη στάση των κινητηρίων με τελευταίο σταθμό τον Μπάτη και ομοίως επιστροφή. Κατόπιν συνεννοήσεως με τον Δήμαρχο Καβάλας, συνεννοηθήκαμε να κάνουμε ένα καινούργιο δρομολόγιο, να ενώνουμε το Περιγιάλη με τον Μπάτη και θα ξεκινάει ως εξής. Το δρομολόγιο θα έχει αφετηρία κάτω στα κημητήρια για να μπορεί να πάνε οι πελάτες μας και στο Βρανά εκεί, στο χώρο εκεί που είναι ένας πανέμορφος χώρος. Θα περνάει από τη Διασταύρωση, Σαπαίων, Οδός Φαυγέρου, Οδός Χολοκοτρώνη, Παλιά Ψαράδικα, εδώ θα έχει αναμονή 1-2 λεφτάκια, Οκεανής, Ραψάνη, Ιχθυόσκαλα, Καλαμίτσα, Μπάτη και ομοίως επιστροφή άμεσα. Δηλαδή, να μπορούν να κάνει ο κόσμος και στο Περιγιάλη μπάνιο, να κάνει και στο Μπάτη και στην Καλαμίτσα, οπότε να ενώσουμε τις παραλίες όλες, όπου επιθυμεί ο καθένας να μπορεί να κάνει τον μπάνιο του. Οι ώρες αναχώρησης θα ξεκινούν από τις 11 παρα 10 το πρωί και θα εκτελούνται ανά μία ώρα μέχρι και τις 6 παρα 10 το απόγευμα. Θα είναι ανά μία ώρα, θα ξεκινάει δηλαδή στις 10:50, 11:50, 12:50, 1:50, 2:50, 3:50, 4:50 και το τελευταίο θα είναι στις 6 παρα 10. Αυτό το καινούργιο μας δρομολόγιο. Τα άλλα όσα έχει θα τα αφήσουμε, θα δούμε στη διάρκεια τι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε, γιατί όπως ξέρετε λίγο το πετρέλαιο μας έχει στεναχωρήσει όλους μας και εμάς που είμαστε επαγγελματίες και εσάς που έχετε τα γιοταχή σας, γιατί και βενζίνη και το πετρέλαιο έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και να μπορέσουμε να παλέψουμε αυτό που μας συμβαίνει το κακό αυτή την εποχή. Περίεργος να μάθω για ποιο λόγο δεν αφήνει το γιοταχή του στο σπίτι του να κατέβει με το λεωφορείο με ένα και 10 εισιτήριο, το οποίο είναι νομίζω το πιο φθηνό σε όλη την Ευρώπη. Το εισιτήριο αυτό, 1 και 10. Και στην Αθήνα έχει ένα 40 το εισιτήριο. Εμείς έχουμε μείνει στο 1-10. Δηλαδή, να το φέρει το γιοταχή του εδώ πέρα. Δεν έχουμε χώρο στάθμισης, δεν έχουμε πού να τα αφήσουμε. Δηλαδή μπλοκάρουν τα πάντα, λίγο να διευκολυνθούν και αυτοί που κατεβαίνουν με το γιοταχή τους και να διευκολυνθούν και αυτοί να έρθουν με τη συγκοινωνία, να είναι κοντά μας, εμείς έχουμε τα αυτοκίνητα μας όλα, είναι με ερκοντήσια, με ζέστη, με κρύο, με τα πάντα, έχουμε σύγχρονα αυτοκίνητα και πρέπει λίγο να κοιτάξουμε και προς εμάς. Τόσο η τηλεματική όσο και το έξυπνο εισιτήριο αναμένεται να ξεκινήσουν μέχρι και τα τέλη Ιουλίου. Και η τηλεματική την έχουμε δρομολογήσει, όπως σας προείπα προηγουμένως θα την τελειώσουμε σε ένα μήνα, γιατί θέλει κάποιες διαδικασίες, τρέχουν κάποια πράγματα και τα οποία θα τα τελειώσουμε σε ένα μήνα. Και το έξυπνο εισιτήριο. Και αυτό μαζί είναι και το έξυπνο εισιτήριο με την τηλεματική μαζί του συνδυάσαμε, θα τα τελειοποιήσουμε προσεχώς.